Καλησπέριζο. Είναι ζωντανή η συνέντευξη. Τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας είναι δημοσιογράφος. Πολύ καλή δημοσιογράφος ήταν η κυρία Άννα Καραμαλή. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Είναι η δεύτερη φορά που εκλέγεστε. Η δεύτερη, ναι. Η δεύτερη φορά που εκλέγεστε. Συγχαρητήρια λοιπόν. Ευχαριστώ. Εγώ θυμάμαι τώρα πριν από πόσο καιρό είχατε πει την φράση η οποία έμεινε σε όλους μας. Έχετε μια μανία πάντως να νομίζω, και νομίζω, νομίζω ότι σας βοήθησε πάρα πολύ αυτή η φράση που είχατε πει τότε. Σας το είχα πει κιόλας, ότι θα σας κάνει καλό στις εκλογές. Είχατε πει τη φράση ο Γκίκας ο Χαρδούβελης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, να πάει να, κάνει τη δουλειά του. Δεν το είπα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Όχι, το είπατε σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Έτσι, είχε γίνει μια συζήτηση. Εκεί. Είχε έρθει ένας εκπρόσωπος από τον Γκίκα το Χαρδούβελη. Για ποιο θέμα, για τον Έμφυα? Φυσικά για τον Έμφυα. Για τον Έμφυα. Δεν ξέρω. Για θυμίστε μας λίγο αυτό. Έτσι, ήταν ωραίο στιγμιότυπο αυτό. Δεν ξεσαλώνουμε με το παραμικρό. Ναι. Βγαίνουμε εκτός αυτού όταν κάτι το θεωρούμε άδικο. Και εγώ ενώνω τη φωνή μου με τους συμπολίτες μου όταν βλέπω κάτι που είναι άδικο. Γιατί εμείς εκλεγόμαστε από το λαό. Σωστό. Δεν τοποθετούμαστε. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπω κάτι ότι κρίνω εγώ ότι είναι άδικο και ότι μπορεί να πειράσει και εμένα, και μην κοιτάτε τώρα που είμαι βουλευτής, η καρέκλα του βουλευτή δεν την αγοράζεις, είναι δανεική για όσο καιρό σου τη δίνουν οι συμπολίτες σου. Έτσι, έτσι. Ως εκ τούτου λοιπόν, θεώρησα ότι είναι ένας άδικος φόρος, αποδείχτηκε ότι είναι άδικος φόρος, ήταν ένας φόρος που σκότωσε, τελείωσε τα φόπλακα στη μεσαία τάξη. Ναι. Δυστυχώς επαληθεύτηκα, δυστυχώς ενώ καταλαβαίνετε από ποια έννοια, επαληθεύτηκα. Βεβαίως και πριν προκηρυχτούν εκλογές, είχε πει ο πρόεδρος, ο τότε πρωθυπουργός και πρόεδρός μας, ο κ. Σαμαράς, ότι θα υπάρξει μείωση. Δεν ήταν προεκλογικό τρίκ. Ναι, ναι. Ωστόσο, προεκλογικά είπε ότι θα υπάρχει μείωση. Και εγώ κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια. Τώρα, εγώ φαντάζομαι τι πίεση θα είχατε και από τον κόσμο και από τους ψηφοφόρους σας για να φτάσετε στο σημείο να πείτε εκείνη την φράση για τον τότε Υπουργό Οικονομικών. Ε? Τι θα σας έλεγε ο κόσμος, δηλαδή για τον Έμφυα. Το οποίο, όπως λένε και οι ειδικοί, ο Έμφυα και το κλείσιμο της ΣΕΡΤ. Και κατά τη γνώμη μου, το μαύρο της ΕΡΤ, αυτό το απαράδεκτο λάθος, τεράστιο και πολιτικό λάθος τελικά όπως εξελίχθηκε, ήταν τα φόπλακα για το Σαμαρά. Αλλά ο Έμφυα ήρθε και το αποτελείωσε, το Σαμαρά και την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, η ΕΡΤ έπρεπε να κλείσει. Ο τρόπος που έκλεισε η ΕΡΤ ήταν ο σωστός. Ναι, γίνονταν διάφορα εκεί μέσα. Όχι, τώρα δεν συμφωνώ καθόλου σε αυτό. Εγώ συμφωνώ με αυτά, λέτε που... Ότι έπρεπε να κλείσει η ΕΡΤ. Με αυτά που έζησα εγώ. Γιατί να μην έμενε ανοιχτή η ΕΡΤ και να διορθώνονταν όποια ήταν στραβά, ας πούμε. Γιατί δεν υπήρχε. Και να μείνει τώρα 3.000 κόσμος χωρίς δουλειά. Κύριε Λιάτσο, δεν υπήρχε η διάθεση. Ναι. Γιατί όταν ο ελληνικός λαός πληρώνει, αυτή είναι η άποψή μου πάντα, έτσι. Ναι. Δεν είναι λόγω κομματικής γραμμής. Γιατί έζησα το μαγαζί, πώς να το πω, το, ναι, ναι. Ήταν το δεύτερο σπίτι μου η ΕΡΤ, 22 χρόνια. Δεν είναι λύση πάντως το Λουκέτο. Όχι, αλλά όταν ταξιδεύει ο πρωθυπουργός της χώρας ή έρχονται ηγέτες άλλων χωρών και υπάρχει μόνο ήχος, ή όταν έχουμε να δούμε αθλητική Κυριακή, το ανδρικό κοινό κυρίως, δύο και τρεις μήνες, όταν γίνονται, προσπαθούν να γίνουν συζητήσεις και με το παραμικρό, με τσαμπουκάδες. Γίνονταν απεργίες. Είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα η απεργία. Εντάξει, όταν όμως. Είναι δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου η απεργία. Συμφωνώ, αλλά πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και ένας διάλογος και να πέσουν οι τόνοι. Τα Λουκέτα δεν είναι λύση. Αυτά τα πράγματα είναι αναχρονιστικά τελείως. Κοιτάξτε. Και δεν αφήνεις και στον κόσμο 3.000 απολυμμένους. Επειδή έχω ζήσει εκεί μέσα, έχουν πέσει πάρα πολλές φορές μαύρο μέσα μου. Ναι, τέλος πάντων. Εγώ έχω τελείως διαφορετική γνώμη. Και να πω και το ευχάριστο, να σας πω και το ευχάριστο, ότι σε πολύ σύντομο χρόνο, από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα αργά το απόγευμα, φίλες και φίλοι, η ΕΡΤ θα ξανανοίξει. Το ζητούμενο είναι πώς θα ξανανοίξει η ΕΡΤ, θα το δούμε αυτό και θα το εξετάσουμε. Και θα είμαστε κοντά και θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Το ευχάριστο πάντως είναι ότι η δέσμευση του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησης είναι ότι θα ξανανοίξει και πάρα πολύ σύντομα η ΕΡΤ. Θα ακούσουμε, νομίζω, και την Κυριακή στις προγραμματικές δηλώσεις, αγαπητή Άννα, τι θα πει ο κύριος Τσίπρας για την ΕΡΤ. Τώρα. Θα δούμε. Θα πει, πολλά θα δούμε. Σήμερα είναι Σάββατο, την Κυριακή θα το δούμε. Ναι. Άρα λοιπόν, θέλω να μας θυμίσετε τι σας έλεγε ο κόσμος για τον Έμφυα. Απλά επειδή είπατε ότι ήταν αυτά τα δύο, ξεχάσετε και ένα τρίτο που μας τύχησε. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ήταν ο τελευταίος ανασχηματισμός όπου κάποια υπουργεία δεν έτρεξαν όπως έπρεπε τις μεταρρυθμίσεις. Αυτά τα τρία ήταν, κατά τη γνώμη μου. Τα μεγάλα λάθη, λέτε. Ναι, αυτά που στοίχησαν. Τα μεγάλα λάθη. Αυτά που στοίχησαν. Απλά προεκλογικά θεωρώ ότι τα κάναμε όλα λάθος. Δηλαδή, επενδύσαμε στο φόβο. Ο Έλληνας είναι συναισθηματικός. Λειτουργεί με το συνέστημα και την ελπίδα. Mm-hmm. Βέβαια, ψέματα δεν πρέπει να λες. Mm-hmm. Αλλά αν μη τι άλλο πρέπει να καλλιεργείς μια ελπίδα.
να προτάσεις το έργο σου, γιατί αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ και αρχικά και με τη ΔΙΜΑΡ έκανε έργο. Τι λοιπόν εμείς να προτάξουμε αυτό το έργο και τα καλά που κάναμε με τα πρωτογενή πλεονάσματα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, την προσπάθεια που κάνουμε μέσα από πάρα πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ, η νέα κυβέρνηση λέει ότι δεν κάναμε. Είχαμε πολλά πράγματα να πούμε και σας πληροφορώ ότι εμείς οι απλοί βουλευτές που μπαίναμε σε σπίτια, εγώ μπήκα σε 42 σπίτια σε 23 μέρες. Σε 42? Σε 42 σπίτια. Ναι. Τους εξηγούσα ένα προς ένα. Και εννοείται, όσο μπορούσα, γινόταν συγκεντρώσεις σε σπίτια, και πηγαίνατε εσείς και μιλάγατε. Έτσι κινηθήκατε στην προεκλογική περίοδο. Κινήθηκα έτσι, με συγκεντρώσεις, με ομιλίες προεκλογικές. Ναι. Θυμάμαι, κάνατε και μια μεγάλη συγκέντρωση σε κεντρικό ξενοδοχείο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, που είχε έρθει αρκετός κόσμος. Ναι. Πόσο αγωνία και άγχος είχατε για αυτές τις εκλογές? Φοβηθήκατε ότι, επειδή η δεύτερη περιφέρεια ήταν μια πολύ δύσκολη εκλογική περιφέρεια, φοβηθήκατε ότι θα μείνετε απ' έξω? Θα σας πω την αλήθεια. Φυσικά, την αλήθεια μου πείτε. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ καλό πρωτοαθλητισμός. Θέλω να ξέρω ότι τα έχω δώσει όλα. Mm-hmm. Και το βράδυ των εκλογών, όσοι οι φίλοι μου και η ομάδα, όλοι όσοι είμαστε στο γραφείο μου που με ζουν από το 12, ξέρουν ότι είμαι απαθής. Δηλαδή, να φανταστείτε, το 12 και τώρα έπεσα και κοιμήθηκα. Πότε κοιμηθήκατε? Πριν βγουν τα αποτελέσματα. Την Κυριακή των εκλογών? Ναι. Τώρα αυτό, δηλαδή, ήσασταν βέβαιοι ότι θα περάσετε? Όχι, ήμουν σίγουρη ότι έκανα. Ήσασταν βέβαιοι ότι θα χάσει η Νέα Δημοκρατία, οπότε λες να κοιτάω. Κοιτάξτε, ότι ήξερα θα χάσουμε, το γνωρίζαμε όλοι. Αλλά σε ό,τι με αφορά, επειδή έκανα έναν πολύ δύσκολο και πολύ έντιμο αγώνα μοναχικό, ήμουνα πάρα πολύ ήρεμη και λέω ότι είναι να γίνει τώρα, ας γίνει. Ναι. Κάνατε έντιμο, είπατε, και μοναχικό αγώνα. Ναι. Επειδή εμείς ακούμε έτσι, οι απλοί άνθρωποι, ακούμε ότι πολλοί επιχειρηματίες, μεγάλοι επιχειρηματίες, πλησιάζουν τους βουλευτές και τσοντάρουν, τους βοηθάνε δηλαδή οικονομικά, είτε για να τους χρησιμοποιούν αργότερα, να βάζουν την Άννα την Καραμαλή, τον Ομίλιο του Ελιάσου, ας πούμε, να κάνει ερωτήσεις προς το συμφέρον της εταιρείας τους και τους δίνουν λεφτά. Εσείς μπήκατε ποτέ στον πειρασμό ή σας πλησίασε ποτέ κανένας μεγάλος, οικονομικά δυνατός, να σας προτείνει να μπείτε στο payroll του και μετά να σας χρησιμοποιεί? Όχι. Έχει συμβεί αυτό ποτέ? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Ούτε στη δημοσιογραφία, ούτε τώρα. Όχι, μιλάω για το κυρίως. Όχι, ποτέ. Με τι λεφτά κινηθήκατε στην προεκλογική περίοδο και πόσο σας κόστησε, αν θέλετε να μας πείτε, γιατί ξέρω ότι θα μιλήσετε πολύ ειλικρινά απόψε. Θα σας πω το 12. Ναι. Το 12 οι εκλογές μου στήχησαν 9.000 ευρώ. Δεν είχα Μόνο 9.000 ευρώ. Ναι, δεν είχα καν φυλάδιο, γιατί δεν είχα και την οικονομική άνεση. Εννοείται φυλάδιο για να μοιράσετε? Φυλάδιο, είχα μόνο καρτούλα, μόνο κάρτα, απλή. Ναι. Τώρα, σε αυτά τα 2,5 χρόνια έβαζα κάποια χρήματα στην άκρη. Ναι. Ξόδεψα 18.000 ευρώ. Σας κόστησε περίπου 20.000 ευρώ, φέτος, α? Ναι. Μάλιστα. Φοβηθήκατε καθόλου ότι δεν θα μπαίνατε στη Βουλή σε αυτές τις εκλογές ή θεωρούσατε βέβαιο ότι θα περάσετε? Κοιτάξτε, εγώ είχα κάνει πρόβλεψη την άλλη φορά, σας το είχα πει. Μου το είχατε πει. Σας το είχα πει και προεκλογικά. Γι' αυτό και ξανάρθα. Ότι θα περάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ειλικρινείς. Θα περάσετε και θα περάσετε και σε πολύ καλή θέση. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Ναι. Σε προσωπικό επίπεδο. Πόσος κόσμος σας ψήφισε? 30.100 κάτι. 30.100 κάτι. Σε τι σειρά βγήκατε στο συνέδριο? 8η. Στους 11. Ναι. 8η, πολύ σημαντικό. Γιατί ήταν και πάρα πολύ μεγάλα τα ονόματα, ξέρετε. Ναι. Έτσι δεν είναι? Στη δεύτερη περιφέρεια μαζεύτηκε όλος ο κόσμος από τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ μεγάλα ονόματα. Δεν είναι τυχαίο ότι λένε Σφαγείο, τη Β' Αθηνών. Τη λένε Σφαγείο. Σε όποιο κόμμα και αν είναι, η Β' Αθηνών είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Ελλάδος. Mm-hmm. Και εκεί που συγκεντρώνονται όλα τα μεγάλα ονόματα. Ναι. Που λογικά έχουν και την καλύτερη τύχη, αλλά εγώ είχα επιλέξει έναν τρόπο, επειδή δεν είχα υπουργοποιηθεί, όπως γνωρίζετε. Ναι. Είχα επιλέξει έναν τρόπο να κινηθώ. Δηλαδή, επί 2 χρόνια ήμουν κοντά σε γειτονιές, στους πολίτες μου, κατέθεσα 135 ερωτήσεις που ήμουν κυβερνητική, είχα παρεμβάσεις. Mm-hmm. Είχα κάνει αρκετή δουλειά στην αθλητική κοινότητα. Mm-hmm. Με τροπολογία δική μου επανήλθαν τα προνόμια των αθλητών για εισαγωγή τους άνευ εξετάσεων σε οποιοδήποτε ΑΕΤΕΗ επιθυμούσαν. Μια τροπολογία που έγινε δεκτή από τον κύριο Αρβανιτόπουλο, mm-hmm. όπου συγκέντρωσα 45 υπογραφές συναδέλφων. Mm-hmm.
Θυμήστε μας λίγο εσείς όταν ήσασταν έφηβοι, γιατί κάνατε αθλητισμό, δεν κάνατε? Ήμουν Βαλκανιονίκη στο Μήκος. Ήσασταν Βαλκανιονίκη στο Μήκος, μάλιστα. Και μετά αμέσως ασχοληθήκατε, μετά παράσατε στη δημοσιογραφία και κάνατε αθλητική δημοσιογραφία. Ναι. Στα 20. Θυμάμαι καλά. Στα 19. Στα 19. Και αθλητισμό κάνατε από τα 16, 15 κτλ. Από τα 5 μέχρι τα 20. Από τα 5. Ενόργανη. Από 5 χρονών κάνατε ενόργανη. Ναι, ναι. Άρα είστε πάντα σε καλή φόρμα, σε καλή φυσική κατάσταση. Έχω πληροφορηθεί, εσείς θα μου αφήσετε να είναι από το δικό μου το ρεπορτάζ, αγαπητή κυρία Καραμαλή, ότι η Συγκρού δεν σας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, στη Συγκρού έγινε, όταν λέμε Συγκρού, φίλες και φίλοι, εννοώ τη Νέα Δημοκρατία, τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Έχω καταγγελίες και από βουλευτές που δεν μπήκανε, συναδέλφους της και υποψηφίους συναδέλφους της κυρίας Καραμαλή, έχω καταγγελίες ότι είχαν γίνει διάφορες λίστες και γίναν υπογραφές. Νομίζω ότι και εσάς, κυρία Καραμαλή, δεν σας βοήθησε η Συγκρού σε αυτές τις εκλογές. Τι λέτε εσείς, τι αίσθηση έχετε και τι πληροφορίες έχετε? Δεν με βοήθησε σίγουρα. Μάλιστα. Και αποδεδειγμένα στηρίχθηκαν με όλους τους τρόπους κάποιοι. Αλλά μην με ρωτάτε εμένα, πηγαίνετε σε αυτούς. Εμένα πάντως σίγουρα δεν θα με βρείτε μέσα. Ναι, γιατί δεν σας βοήθησαν εσάς, τι ήσασταν εκτός του κλίματος? Δεν ασχολούμαι με αυτά, κύριε Λιάτσο, ειλικρινά σας μιλάω. Ναι. Εγώ κάνω το δικό μου αγώνα, έχω το δικό μου σκεπτικό, το δικό μου τρόπο που κινούμε. Ναι, ναι. Δεν κοιτάζω αριστερά και δεξιά. Σας είπα, ο πρωταθλητισμός σε κάνει πειθαρχημένο, σε κάνει να βάζεις στόχους και να τους κυνηγάς, σε μαθαίνει από πολύ μικρή ηλικία να χάνεις, mm-hmm. αλλά και να κερδίζεις. Mm-hmm. Και όλα αυτά είναι αποτυπωμένα στο μυαλό μου και λειτουργώ έτσι σαν άνθρωπος. Ναι. Δεν κοιτάζω δηλαδή αριστερά και δεξιά. Είναι μια κούρσα 100 μέτρων που αν τολμήσεις και χάσεις χρόνο και κοιτάξεις αριστερά και δεξιά τι γίνεται. Έχασε τον αγώνα. Έχασε τον αγώνα. Είναι μια κούρσα μια ανάσης. Άρα πολύ... εσείς προσιλώνεστε στο στόχο, ας πούμε. Μόνο. Και βαδίζετε βάσει του σχεδίου που έχετε καταστρώσει στο μυαλό σας. Βέβαια. Στο γραφείο, όχι στο μυαλό μου. Υπάρχει ναι. μια ομάδα. Με το επιτελείο σας, εντάξει. Είμαστε ναι. φίλοι, πάνω ναι. απ' όλα. Μια την ομάδα αυτή φυσικά τη διευθύνετε εσείς. Εσείς δίνετε την κατεύθυνση, πώς θα κινηθείτε κτλ. Κοιτάξτε, το τελικό μπορώ να το δίνω εγώ, αλλά γενικά ακούω. Γιατί μ' αρέσει να έχω και καλύτερους από μένα ναι. και να γίνομαι κι εγώ καλύτερη. Ερώτηση. Πόσα άτομα έχετε στην ομάδα, 5-6 άτομα? Έχω 4. 4 άτομα. Η στενή ομάδα, η οποία βεβαίως ξεκίνησε το 12 από μια μικρή ομάδα και τώρα έχει γίνει μια μεγάλη ομάδα. Είχαμε και εθελοντές και με ευγνώμων. Και εθελοντές. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή η τετράδα σας γνωρίζει σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα, ποια είναι τα μειονεκτήματά σας και ποια είναι τα πλεονεκτήματά σας. Σε αυτές τις εκλογές τι σας είπαν να προσέξετε περισσότερο? Δηλαδή ποια ήταν τα αδύνατα σημεία σας και έπρεπε να τα βελτιώσετε? Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα, γιατί δουλεύαμε συντονισμένα τα τελευταία 2 χρόνια. Δηλαδή, εγώ δεν ασχολήθηκα όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές. Εγώ έκανα προεκλογικό αγώνα 1,5 χρόνο. Ετοιμαζόσασταν δηλαδή εδώ και 1,5 χρόνο για την επόμενη εκλογική διαδικασία. Όποτε θα έρχονταν, ήρθαν σε 1,5 χρόνο. Ναι. Εσείς πιστεύατε ότι θα ήταν τόσο βραχύβιος ο βίος της κυβέρνησης Σαμάρα Βενιζέλου? Κοιτάξτε, εάν μέναμε παραπάνω, δεν θα υπήρχαν λόγος να υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα αντιμνημονιακά κόμματα. Ναι. Οπότε αργά ή γρήγορα θα ερχόταν αυτό. Δεχτήκαμε έναν ανελαίητο πόλεμο ναι. Από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία δεν ήταν μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, πιστέψτε με. Αρκεί να σας πω ότι στα 2,5 χρόνια που υπήρχε αυτή η κυβέρνηση, δεν ψήφισαν ούτε ένα νομοσχέδιο πλην της τροπολογίας του κυρίου Ρωμανού που κατατέθηκε μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Δεν έβαλαν λέτε πλάτη. Για το Πανεπιστήμιο, ναι. ναι. Δεν έβαλαν πλάτη ούτε σε ένα νομοσχέδιο. Και δεν εννοώ για τα κακά μέτρα, ναι. για τους φόρους και για όλα αυτά. Εννοώ για μεταρρυθμίσεις ή για την προστασία της πρώτης κατοικίας ή για τις 100 δόσεις. Πάντα ήταν ναι, μεν, αλλά. Συνήθως έτσι, πάντως έτσι κάνει η αντιπολίτευση. Συνήθως έτσι κάνει η αντιπολίτευση. Να σας πω κάτι όμως. Βλέπω τώρα σε όλα τα πάνελ, μα σε όλα τα πάνελ και εμένα που με καλούν, αλλά και από το σπίτι μου ή από το γραφείο μου, ναι. που το πρώτο, και οφείλετε να το παραδεχτείτε και εσείς, γιατί το ακούω, σας παρακολουθώ σχεδόν κάθε βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αλλά θα παραδεχτείτε αυτό που θα σας πω όμως. Άμα συμφωνώ, ναι, θα το παραδεχτώ. Ναι, λένε, εύχεστε, όποιος κάθεται την έννοια, εύχεστε να πάμε χάλια. Εύχεστε να πάμε χάλια. Εύχεστε να... Όχι, δηλαδή, εγώ δεν το λέω αυτό. Όχι εσείς, ή του ΣΥΡΙΖΑ. Α, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, λέτε. Λοιπόν, επειδή κάνουν προβολή του εαυτού τους. Όχι, υπάρχουν όμως και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε άλλα πράγματα. Και θα σας παρακαλούσα την Κυριακή να αγοράσετε την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούζ. Θα διαβάσετε 2 άρθρα. Ανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματικά τα άρθρα και αυτά που λένε είναι έκπληξη.
Και τα έχω βάλει και στην πρώτη σελίδα. Θα τα δείτε. Ναι. Και είναι έκπληξη. Και καλό να τα διαβάσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, αυτά τα δύο άρθρα. Πάντως προχθές που. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω εγώ από το Μαξίμου και τα λοιπά, από το πρώην Μαξίμου και από τον κύριο Σαμαρά, από τη Συγκρού πλέον, που εκεί πηγαίνει στο γραφείο της, του Συγκρού, άλλα έχει στο μυαλό του για το πώς θα πορευτεί αντιπολιτευτικά στη νέα κυβέρνηση. Ο κύριος Σαμαράς. Θα το διαβάσω. Θα το δούμε. Να τα διαβάσετε αυτά τα δύο άρθρα. Είναι της κυρίας Μαριέτας Γιαννάκου, το ένα, και της κυρίας Καλαντζάκου, το άλλο. Διαβάστε τα και θα καταλάβετε πολλά. Με χαρά. Θα το διαβάσω. Δεν έχω. Έτσι. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι σε συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν των καλεσμένων του ΣΥΡΙΖΑ μας πετροβολούν και μας λένε εσείς έφυγεστε να πάτε να πάμε άσχημα κλπ. Κλπ. Εγώ θεωρώ, εγώ κύριε Λιάτσο, όχι δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μιλάγανε για το σενάριο της μικρής παρένθεσης. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει, θα σπάσει τα μούτρα του με τους δανειστές και θα πέσει σε τρεις μήνες. Κοιτάξτε, παρακολουθήσετε φαντάζομαι τι υπόθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι εμείς θα βάλουμε πλάτη στα σωστά. Ναι. Ότι δεν έχουμε καμία αυτά που είπε ο κύριος Καραμαλής, γιατί εσείς δεν μιλήσατε. Ο κύριος Σαμαράς εννοείται. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής. Εσείς δεν μιλήσατε ακόμα, θα μιλήσετε στην επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή λοιπόν, σε ό,τι με αφορά, δεν ασκώ κριτική και περιμένω. Δεν είμαι από αυτούς που σπέρνω το φόβο και τον τρόμο. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή όλοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις, δεν μπορούμε να επισημάνουμε κάποια πράγματα στη ζωή αυτή. Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Πείτε μου κάτι, ο κύριος Σαμαράς για αυτή την ήττα. Εσείς θα μας πείτε αν τη θεωρείτε μεγάλη ή μικρή ήττα. Έχει ευθύνη και αν έχει ευθύνη, πόση ευθύνη έχει. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για μία ήττα, για μία διαφορά 8,5 μονάδες, είναι μία καθαρή ήττα. Ποιο ήττα πεθαίνεις. Δεν ήττα πεθαίνεις. Μία μεγάλη ήττα. Αυτό είναι πασιφανές. Τώρα, για το τι... Γιατί χάσαμε, πώς χάσαμε, τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε. Ναι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει στα όργανα. Τα όργανα, ξέρετε, πρέπει να είναι ενεργά. Δεν πρέπει να έχουν διακοσμητικό ρόλο. Σωστό. Η Άννα η Καραμαλή. Η Άννα, τώρα που μιλάμε φιλικά και τα λοιπά και μας παρακολουθεί και ο κόσμος και νομίζω ότι τα λέτε πολύ ωραία και σας παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Η Άννα η Καραμαλή δεν έχει άποψη γιατί έχασε η Νέα Δημοκρατία. Η Άννα η Καραμαλή δεν έχει άποψη αν έχει ευθύνες και πόσες ευθύνες έχει ο αρχηγός αυτού του κόμματος. Κοιτάξτε. Εσείς τώρα... μιλήσατε πριν για λάθος η στρατηγική αυτό. Του φόβου. Ναι. Ότι αφήσατε το σύνθημα της ελπίδας στο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης είπα... Και άλλα πολλά που γίνανε. Επίσης είπα ότι με την υπερφορολόγηση χάσαμε το κέντρο. Ναι. Και με τον ένφια τελειώσαμε τη μεσαία τάξη. Οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους. Όμως, αν εξηγούσαμε γιατί έγινε αυτή η υπερφορολόγηση, που εγώ την εξηγούσα στα σπίτια που έμπαινα, το κράτος δεν είχε έσοδα και έγινε αυτή η υπερφορολόγηση, η οποία θα ελάμβανε τέλος και σταδιακά ό,τι θα το δίναμε σε όλους τους ανθρώπους μας για πάντα, γιατί όσο μπορούσαμε θα δίναμε, όχι παραπάνω να τάξουμε, γιατί δεν πρέπει να επενδύει στον πόνο και στη δυστυχία των ανθρώπων. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Πείτε μου κάτι άλλο. Παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή γιατί ήθελα να ακούσω τι θα πει ο κύριος Σαμαράς στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και παρακολούθησα και, αν θέλετε, και τι έκαναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά την είσοδο του αρχηγού σας. Ναι. Δεν σας είδα εσάς προσωπικά να το χειροκροτάτε. Κάθισατε και προσέξατε όλα αυτά. Πρόσεξα και αυτό. Εσείς και νομίζω κανένα δύο βουλευτές κοντά σε εσάς. Δεν χειροκροτήσατε την είσοδο του κύριου Σαμαρά σε αντίθεση με άλλους που χειροκροτήσανε. Και ξέρω ότι είναι δύσκολη η ερώτηση που σας κάνω αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν τον χειροκροτήσατε. Σήμαινε κάτι αυτό. Καταρχήν πιστεύω ότι δεν θα. Εντάξει, νόμιζα θα πρόσχεσαι στην πάση περιπτώσει στα μεγάλα ονόματα. Χειροκρότησα εκεί που έπρεπε. Ναι. Την είσοδο δεν χειροκροτήσατε. Δεν μ' αρέσει να χειροκροτάω γενικώς. Mm-hmm. Και ούτε με χαρακτηρίζουν παλαμάκια ή χειροκροτητή. Δηλαδή είναι γλυψηματικό όταν μπαίνει ένας πολιτικός αρχηγός, όταν χειροκροτάτε εσείς οι βουλευτές. Εγώ δεν κρίνω τους συναδέλφους. Εγώ, ή δείχνει υποταγή στον αρχηγό ή κτλ. Κοιτάξτε κύριε Λιάζ, εγώ μιλάω για μένα. Ναι. Όχι πώς το εκλαμβάνετε εσείς. Όταν εγώ ακούσω κάτι θετικό, κάτι σημαντικό, κάτι καλό, θα το χειροκροτήσω με όλη μου την ψυχή, δεν έχω καμία αντίρρηση. Ναι. Όταν κάτι δεν μου αρέσει, δεν το θεωρώ απαραίτητο. Δεν το κάνετε. Δεν το κάνω. Ναι. Έτσι με πω. Τι να κάνω τώρα. Εσείς θεωρείτε, από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε χαράξει και ένα λίγο μοναχικό δρόμο έτσι, στην πολιτική σας πορεία. Δεν εξαρτάται δηλαδή η πορεία σας από τη σχέση σας με τον εκάστοτε αρχηγό.
Και με τον εκάστοτε εγώ έχω έναν αρχηγό σε αυτά τα χρόνια. Έχω τον κύριο Σαμαρά. Δεν έχω συνυπάρξει με άλλον. Εσείς συμμερίζεστε την άποψη ότι ήρθε ο χρόνος, έχει οριμάσει ο χρόνος για να υπάρξει αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, πρώτα πρέπει να κάνουμε μία ανοιχτή συζήτηση, έναν ανοιχτό διάλογο για το τι έχει γίνει. Πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, τι πρέπει να κάνουμε. Τα έχετε πει. Όχι, δεν τα έχουμε πει. Όχι, τα λέτε, τα είπατε και τώρα. Είναι πολύ ωραία αυτά που λέτε. Πρέπει όμως να ακουστούν πράγματα. Αυτά λοιπόν, επειδή περιμέναμε. Πιστεύω η ελληνική κοινωνία ξέρει γιατί έκανε η Νέα Δημοκρατία. Επειδή περιμέναμε. Τα είπατε τώρα και τα είπατε πάρα πολύ σωστά. Επειδή περιμέναμε. Αν θέλετε να τα κουβεντιάσετε και μεταξύ σας οι βουλευτές, κάντε το. Αλλά... Μα δεν είπα μεταξύ μας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ λέω να οδηγηθούμε σε ένα έκτακτο συνέδριο. Λέτε κι εσείς έκτακτο συνέδριο. Βεβαίως πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα έκτακτο συνέδριο και να τα πούμε όλα εκεί τώρα. Σε σύντομο χρόνο από σήμερα. Αυτό θα το κρίνει ο πρόεδρος του κόμματος, αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάμε άμεσα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι το θέμα η αλλαγή αρχηγού, φύγε εσύ, έλα εσύ. Το θέμα είναι να καθίσουμε να τα βάλουμε κάτω, να συζητήσουμε τι έφτεξε, τι κάναμε, γιατί ακούστηκαν κάποιες ακροδεξιές φωνές, γιατί χαρακτηριστήκαμε ακροδεξιό κόμμα, γιατί χάσαμε το κέντρο. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα, ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Έτσι, που έχασε λίγο. Δεν ακολουθήθηκαν πολιτικές ακροδεξιάς, αλλά υπήρξαν πρόσωπα που θόλωσαν την εικόνα, βεβαίως. Ναι. Και ενώ ήμασταν ένα κόμμα, μια παράταξη φιλελεύθερη, πολυσυλλεκτική, από το Μητσοτάκη και τον Καραμαλή, εμφανιστήκαμε πιο κλειστοί. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πείτε λοιπόν, μας κάτι. Πρέπει αυτά λοιπόν να υποθούν. Να υποθούν από όλους. Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, δεν έχει καμία σημασία. Έτσι. Πείτε μας κάτι. Πρέπει να υποθούν αυτά τα πράγματα. Το ρεπορτάζ λέει, και το ρεπορτάζ το δικό μου λέει, ότι γίνονται μυστικές συναντήσεις αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω αν έχετε συμμετάσχει εσείς αυτές τις ημέρες, την τελευταία ή τις δύο τελευταίες εβδομάδες, σε κάποιες συναντήσεις με άλλους συναδέλφους σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει συναντάτε και συναδέλφους σας στη Βουλή. Της Νέας Δημοκρατίας. Συζητάτε καθόλου για το μέλλον της παράταξής σας, για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας, για τον κύριο Σαμαρά και για τους δελφίνους. Γιατί θα έρθω σε λίγο, θα έρθω να σας ρωτήσω και για τους δελφούνους της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, φυσικά συζητάμε γιατί υπάρχει μια ανησυχία. Τι λέτε λοιπόν. Λέμε αυτά που σας είπα τώρα, λέμε τι έφτεξε, τι έγινε σε εκείνο το νομό, τι έγινε εκεί, τι έγινε εδώ, πώς θέτεις τα πράγματα, τι πιστεύεις. Για τις ευθύνες στην ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μιλάτε. Κοιτάξτε, ακούγονται διάφορες απόψεις, αλλά δεν θα καθίσω στο κανάλι εδώ να πω τι ακούγεται. Ναι. Αυτά πρέπει να υποθούν στα όργανα. Ναι. Και επειδή εγώ λειτουργώ πάντα θεσμικά... Εγώ ξέρω τι ακούγονται. Εγώ τα λέω. Εσείς τα λέτε. Τα λέω. Αυτή είναι η δουλειά μου, εξάλλου, να μεταφέρω τις πληροφορίες. Και πολύ καλά κάνετε, αλλά επειδή εγώ λειτουργώ θεσμικά... Θα πρέπει να μιλήσω εκεί. Αν δεν λειτουργήσουν τα θεσμικά όργανα, θα βγω και εγώ στα κανάλια και θα αρχίσω να μιλάω. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Ναι. Τώρα, ακούγονται διάφορα για τους δελφίνους. Ναι. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Ακούγονται δηλαδή από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και τον αδελφό της, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μέχρι ας πούμε τον Νίκο Τοδένδια, τον Μάκη το Βορύδη. Και άλλα ονόματα υπάρχουν. Έχετε καμιά προτίμηση εσείς για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας? Συμπαθείτε κάποιον? Κοιτάξτε, αυτό το για δελφίνι και δελφινάρια, εμένα με αφήνουν παγερά διάφοροι. Δελφινάριο ήταν καλό. Έτσι, το δελφινάριο. Ναι. Μπορούμε να πάμε να δούμε μια θεατρική παράσταση. Εγώ πιστεύω ότι... Εσείς δεν βλέπετε αν ανοίξει η κούρσα της διαδοχής. Να το τοποθετήσω διαφορετικά. Ναι. Αν ανοίξει η κούρσα. Υποθετικό το ερώτημα, αλλά και τα υποθετικά ερωτήματα έχουν τη σημασία τους. Mm-hmm. Εάν ανοίξει η κούρσα της διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία, βλέπετε κάποιο πρόσωπο να έχει προβάδισμα ή κάποια πρόσωπα? Θα σας απαντήσω. Προτιμάτε κάποιους? Θα σας απαντήσω αλλιώς. Η αρχηγή ενός κόμματος είναι και θέμα προσώπου, αλλά και για μένα και θέμα πολιτικής. Άρα λοιπόν, αν είναι να... εμένα με ενδιαφέρει ιδεολογία και τι εκφράζει αυτός που εάν θα, όταν θα, εάν. Mm. Άρα λοιπόν, για μένα πρώτη σημασία έχει ιδεολογία. Ναι. Να με εκφράζει εμένα. Και όχι το πρόσωπο. Ναι. Δηλαδή, αν είναι να πάρουμε ένα λαμπερό πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, να πάρουμε έναν ηθοποιό, έναν σούπερ στάρ τραγουδιστή, να τον βάλουμε να αναλάβει την αρχηγία. Σωστό. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Έτσι, και δεν θα μπω σε πρόσωπα, διότι δεν με ενδιαφέρει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό που θα βρεθεί και η ιδεολογία. Το είπατε, η ιδεολογία είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Ο Μάκης ο Βορύδης εκφράζει μια συγκεκριμένη ιδεολογία και είναι γνωστό σε όλους μας. Δεν κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Ο Νίκος ο Δένδιας εκφράζει μια άλλη ιδεολογία. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης εκφράζει μια άλλη ιδεολογία. Εγώ, λοιπόν, πολύ περισσότερο η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που η οποία είναι και πάρα πολύ έμπειρη και έχει δουλέψει και σε πολύ σοβαρούς τομείς, εξωτερική
πολιτική, Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλους τομείς. Έχετε κάποια προτίμηση για να καταλάβω δηλαδή πού κοντά είστε εσείς, ιδεολογικά δηλαδή. Επειδή δεν τίθεται θέμα αλλαγής ηγεσίας. Προς το παρόν. Στο συνέδριο του ΕΧΑΣ Κοπιστάντη μπορεί να τεθεί όμως. Και μάλλον θα τεθεί εκεί. Κοιτάξτε, επειδή τώρα δεν τίθεται θέμα, εγώ αδιαφορώ για τα πρόσωπα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Εγώ θέλω να κάνουμε μία κουβέντα και μία συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή. Ναι. για να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε ώστε να έχουμε την κοινωνία δίπλα μας και όχι απέναντί μας. Ναι. Εμένα αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Η ιδρυτική διακήρυξη από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ναι. Αυτό είναι η ιδεολογία που εγώ υιοθετώ και πρεσβεύω. Mm-hmm. Αυτό είναι που με απασχολεί. Όλα τα άλλα είναι... Ξέρετε τι λέει η κυρία Ζαχαρία. Ήρθε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Εσύ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, κυρία Καραμαλή, για σας. Mm-hmm. Πάρα πολλά μηνύματα. Η Νέα Δημοκρατία, λέει η κυρία Ζαχαρία, η οποία προφανώς είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία... Λέει, δεν είναι ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Καραμαλής. Mm-hmm. Είναι ο κόσμος που τη στήριξε και ο κόσμος που την ψήφισε. Άρα αυτό δεν είπα τώρα μόλις. Σας λέω ότι τι λέει ο κόσμος. Βλέπετε, να έχουμε, ναι, την κοινωνία δίπλα μας και όχι απέναντί μας. Τα, ναι, πρόσωπα μου είναι αδιάφορα αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί αυτοί που προσήλθαν στις κάλπες, προσήλθαν χωρίς φόβο και στήριξαν όλους εμάς. Στήριξαν, ναι, τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της, ο, ναι, κάθε ένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, για να τα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση και να προχωρήσουμε και να ξαναενεωθούμε και να ξαναγίνουμε. Η καταγωγή σας είναι από Θεσσαλονίκη ή από Χαλκιδική? Γεννήθηκα στη Χαλκιδική, αλλά είμαι μεγάλος στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Θανάσης λοιπόν σας ρωτάει. Είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει, γιατί λέει δεν κατεβαίνει η κυρία Καραμαλή στη Χαλκιδική? Αφού κατάγεται από εκεί, γιατί δεν κατεβαίνετε στη Βόρειο Ελλάδα και κατεβαίνετε στην Αθήνα? Γιατί εδώ μεγαλώνω τα δύο μου παιδιά. Ζείτε εδώ λοιπόν. Ζω εδώ 23 χρόνια. Ναι. Αγαπάω τη Χαλκιδική. Ναι. Και έχουμε ένα σπίτι στα Νέα Ρόδο, στο τρίτο πόδι, αλλά... Σε ωραία τοποθεσία, ναι, κοντά, ναι, στη θάλασσα κλπ. Είναι κοντά στη θάλασσα, ναι, ναι, αλλά δεν έχω το χρόνο να πηγαίνω, γιατί είναι τα παιδιά, η δουλειά και η δημοσιογραφία και τώρα. Ναι. Η πολιτική δεν μου είναι εύκολο, δυστυχώς. Ναι. Πολλοί κόσμος και από τη Νέα Δημοκρατία και από τα μηνύματα που διαβάζω, που έρχονται, κατηγορούν τον κύριο Σαμαρά ότι επί της δικής του αρχηγίας υπήρξε μια ακροδεξιά στροφή του κόμματος. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη ή όχι? Εν μέρη συμφωνώ, αλλά όπως σας είπα, ήταν κάποια πρόσωπα που θόλωσαν την εικόνα. Οι πολιτικές, ναι, που ακολούθησε η κυβέρνηση δεν ήταν ακροδεξίες. Ναι. Τώρα, για τον κύριο Αβραμόπουλο, η συζήτηση που γίνεται για την Προεδρία της Δημοκρατίας και είναι πολύ πιθανό ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, να προτείνει Δημήτρη Αβραμόπουλο για την Προεδρία. Τι λέτε γι' αυτό και τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία? Και τι θα κάνετε κι εσείς, τι πιστεύετε? Εγώ είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι στη Βουλή και να μην ψηφίσω για Πρόεδρο Δημοκρατίας τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα συμφωνείτε λοιπόν ότι πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να... Ευρωπαίος, ναι, διπλωμάτης που ενώνει τους Έλληνες. Γιατί, mm-hmm, όχι. Τώρα. Αλλά, ναι, εδώ πρέπει να πω το εξής. Αυτό είναι μια συνένεση αλακάρτ που επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν επιδιώκει πραγματική συνένεση, θα πρότεινε το Σταύρο Δήμα. Επίσης, ναι, έναν σοβαρό έντιμο... Εννοείται πριν τις εκλογές, και... εννοείται. Καλά, πόσο μάλλον πριν, αλλά και τώρα. Ναι. Αφού θέλει έναν δεξιό, θα μπορούσε στη συνένεση, αν δεν ήταν αλακάρτ και ήταν πραγματική ουσιώδης συνένεση... που θα επιθυμούσε πραγματικά, ναι, υπάρχει πρόσωπο. Αλλά ωστόσο, αν προταθεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, βεβαίως και θα τον ψηφίσω. Θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο για τη νέα κυβέρνηση και θέλω να μας πείτε ποια ήταν τα στοιχεία που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την προεκλογική κούρσα και βρέθηκε με 8,5 μονάδες μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Πού ήταν η υπεροχή του, κατά τη γνώμη σας? Ήταν στο πρόσωπο του Τσίπρα, που είναι πολύ νέος, συμπαθής, πολύ επικοινωνιακός, έχει χάρισμα στην επικοινωνία κτλ. Ή ήταν ότι όλη η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια βαριά εικόνα, κουρασμένη, αγχωμένη εικόνα του πρώην Πρωθυπουργού κτλ. Το οποίο που φλερτάριζε και με την ακροδεξιά και αυτό κόστησε πάρα πολύ σημαντικά. Κοιτάξτε, δεν ήταν κουρασμένη η κυβέρνηση, ούτε κουρασμένος ο Αντώνης Σαμαράς. Ναι. Απλά, πώς να το πω τώρα. Όπως είπα, ο ελληνικός, οι Έλληνες είμαστε συναισθηματικός λαός. Και λειτουργούμε με συναισθήματα έντονα και έχουμε ανάγκη την ελπίδα. Ναι. Όταν λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής είπε δεν θα παγώσουν οι μισθοί και οι συντάξεις, ναι, είπε την αλήθεια. Mm-hmm. Το μαυρίσαμε. Μετά βγήκε ο Παπανδρέου και είπε λεφτά υπάρχουν. Τρέξαμε εκεί.
Αποδείχθηκε λοιπόν ότι όχι μόνο λεφτά δεν υπήρχαν, μπήκαμε στα μνημόνια και άρχισε η μεγάλη μας ταλαιπωρία. Βγαίνει ο Σαμαράς, λέει εγώ τόσο μπορώ, θα δίνω αυτό, αυτό με μέτρο, γιατί πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας. Βγήκε ένας νέος Παπανδρέου, επωνομαζόμενος Τσίπρας, και είπε λεφτά υπάρχουν με έναν άλλο τρόπο. Ναι. Και πάλι πιστέψαμε και τρέξαμε εκεί. Εύχομαι ολόψυχα και σας το λέω μέσα τα βάθη ψυχής μου, γιατί είμαι μαμά, μητέρα δύο παιδιών. Εύχομαι να πετύχει αυτή η κυβέρνηση, αλλά βλέπω πράγματα που μου κάνουν τρομερή εντύπωση. Όπως τι βλέπετε που δεν σας αρέσει? Κοιτάξτε, είναι πολλά. Καταρχήν, θα θυμόμαστε όλοι ότι είπε για ένα ολιγομελές κυβερνητικό σχήμα. Ναι. 10 υπουργεία. Mm-hmm. Ξαφνικά έγιναν 40. Ναι. Άρα, ό,τι κατηγορούσε... Είναι αλήθεια, δεν είναι μια μικρή κυβέρνηση. Άρα, ό,τι κατηγορούσε... Δεν είναι μια μικρή κυβέρνηση. Είναι 10 τα υπουργεία, έτσι. Δεν μου λέει τίποτα εμένα αυτό, κύριε Λιώτσο. Είπε θα είναι ένα ολιγομελές ευέλικτο σχήμα. Γιατί δεν έχουμε ανάγκη περισσότερο. Και έβαλε 40 άτομα. Δηλαδή, ό,τι κατηγορούσε, έκανε ακριβώς το ίδιο. Άλλο, εμένα άλλο αυτό θέμα. Δεν μου άρεσε. Δεύτερον, άρχισε ένα αλαλούμ, το οποίο και συνεχίζεται βεβαίως, αλλά από την πολίτες τη χαρά που έβαλαν υπουργικά κουστούμια και ταγέρ, άρχισαν να βγαίνουν και να τάζουν και να φτιάχνουν και να μιλούν. Τους μάζεψε ο κύριος Τσίπρας, τους έδεσε τα λουριά, μετά μαζεύτηκαν, δεν άρχισαν να τις εξαγγελίες. Μετά άρχισαν τα ταξίδια στην Ευρώπη. Οι γραβάτες. Τι να κάνουν, να μην πάνε στην Ευρώπη? Να δηλαδή. Πάνε. Να πάνε. Να μην πάει ο υπάρχει, στην Ευρώπη, να πάνε. Οικονομικών. Μα να πάνε και είμαστε μαζί τους. Αλλά να υπάρχει ένα πρόγραμμα, να υπάρχει μια βάση και ένα σημείο εκείνης από το οποίο θα ξεκινήσουν, όχι από το μηδέν. Ναι. Να πάνε. Πάντως με την ευλογία του Θεού. Να πάνε. Έχει μεγάλη αποδοχή. Οι δύο πρώτες εβδομάδες της νέας κυβέρνησης έχει πολύ μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Ναι. Δεν ξέρω αν είδατε και την τελευταία δημοσκόπηση τη σημερινή. Την είδα. Που έπαιξε στο Sky. Την είδα σε εσάς. Την είδατε σε εμάς, από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Είναι αποκαλυπτική. Ναι, εγώ θα περίμενα. Πάνω από 70% συμφωνούν με όλες τις κινήσεις του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, ξέρετε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής. Να σας λέω τώρα για τις δύο πρώτες εβδομάδες. Ωραία. Εγώ θα περίμενα 95%. Ναι. Με όλα αυτά που λένε ότι θα κάνουν, έπρεπε το 95% των Ελλήνων να είναι μαζί τους. Ναι. Όχι το 70-75%. Τι εκτίμηση κάνετε, σας διάκοψα, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι. Απεύχομαι, δηλαδή ειλικρινά σας μιλάω, εάν αυτή η δημοσκόπηση κούφια ώρα γίνει σε 2 μήνες, τι ποσοστό θα κλαίει. Θα το δούμε αυτό. Κανείς δεν μπορεί να γίνει τώρα. Να ξέρουμε τι θα γίνει σε 2 μήνες. Θα δούμε τι θα γίνει. Κοιτάξτε, το τρόπος με τον οποίο κινούνται και όλα όσα λένε και κάνουν. Δεν είμαι οικονομολόγος. Έτσι, ένας απλός καθημερινός άνθρωπος είμαι. Αλλά αν δείτε σήμερα, παραδείγματος χάρη, η Αμερικανική πρεσβεία έβγαλε ανακοίνωση μετά τη συνάντηση του πρέσβη με τον κύριο Τσίπρα. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν ήθιστε να βγάζουν ανακοινώσεις. Η Αμερικανική πρεσβεία έβγαλε και είπε: κοιτάξτε, να συνεργαστείτε με Τρόικα, με Ευρώπη και Δουνουτού. Ναι. Βγαίνει η Standard Poor's. Με Τρόικα δεν είπε με Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ίδιο. Με τους εταίρους, εν πάση περιπτώσει. Βγαίνει η Standard Poor's και μας υποβαθμίζει λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει ρευστότητα στην οικονομία μας. Γίνεται στη Φιλανδία, κατατέθηκε πρόταση μομφής από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, γιατί έδωσε λεφτά στην Ελλάδα. Βγαίνει ο Πορτογάλος και ο Υπουργός και λέει πρέπει να πιείτε δυστυχώς το ποτήρι το πικρό Έλληνες. Ναι. Δηλαδή. Δεν υπάρχουν σύμμαχοι σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης. Δεν έχουμε συμμάχους. Είμαστε ένας εναντίον 18. Και όχι 18 εναντίον ενός. Ναι, είναι γεγονός ότι έχουμε πιέσεις. Θέλω να μου κάνετε μία πρόβλεψη, αν μπορείτε. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει η κυβέρνηση την άλλη εβδομάδα? Έχουμε πολύ σημαντικά ραντεβού. Mm-hmm. Την Τετάρτη έχει Eurocup στις 11 του μηνός. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει η ελληνική κυβέρνηση? Δεχόμαστε πιέσεις φοβερές. Η Ευρώπη γενικά, Σόιμπλε, Μέρκελ και τα λοιπά και Ντάισε που είναι στη γενική άρνηση, σε όλα λένε όχι. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει? Από ό,τι ξέρω. Και αν πιστεύετε ότι η διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει και η στάση που κατάγει η σημερινή κυβέρνηση είναι προς τη θετική κατεύθυνση? Από ό,τι ξέρω, η κυβέρνηση είναι αμετακίνητη. Ούτε γέφυρες, ούτε παραθύρια, ούτε σπίτια δέχονται οι εταίροι. Mm-hmm. Το λένε σε όλους
τους τόνους προς όλες τις κατευθύνσεις. Ναι. Βλέπουμε ότι ο κύριος Βαρουφάκης λέει ότι του αρέσει το 70% του μνημονίου. Πετάγεται ο Σακελαρίδης και λέει... Μιλάει για δημοσιογραφική παρανόηση, είπε ο κύριος Βαρουφάκης αυτό. Μα πώς γίνεται. Δεν το τη μία είναι η μονταζιέρα, την άλλη είναι η δημοσιογράφη. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα. Α, και μετά βγαίνει και ο κύριος Λαπαβίτσας και λέει αυτό είναι εκτός γραμμής ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εμείς θέλουμε τη διαγραφή. Το κούρεμα έχει ξεχαστεί. Είδατε, δεν το συζητάει πλέον κανένας. Βέβαια, το επανέφερε σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ότι Βεβαίως. Θα κάνει τα πάντα κλπ. Με τον πιο επίσημο τρόπο, το βήμα του Πρόεδρου της Βουλής. Ναι, εντάξει. Ωραία, να ήταν τόσο απλό. Το λένε όλοι ότι δεν υπάρχει κούρεμα και εσύ βγαίνεις και το λες. Ξέρετε, ο καθένας αξιολογείται και βαθμολογείται. Ακριβώς. Θα δούμε και τη νέα κυβέρνηση πώς θα τα πάει. Άρα λοιπόν, όσο είναι αμετακίνητη στο Eurogroup που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Στις 11 του μήνα, θέλουν να, το βασικό θέμα θα είναι της Ελλάδας, όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί εμείς δεν έχουμε συμμάχους. Δεν έχουμε. Ποιους έχουμε. Κανέναν δεν έχουμε. Ναι. Άρα λοιπόν, τι πιστεύετε, μία μέρα δηλαδή, πριν δηλαδή να τη Σύνοδο Κορυφή. Και να λέει ναι σε όλα ό,τι λένε οι δανειστές, όπως έκανε ο Σαμαράς. Καταρχήν δεν έκανε ο Σαμαράς. Ο Βενιζέλος, ό,τι λέγανε απ' έξω, λέγατε. Δεν είναι και η κυβέρνηση, ναι. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Η τελευταία αξιολόγηση δεν έκλεισε. Κυβερνιόταν η χώρα με τα email. Η τελευταία αξιολόγηση δεν έκλεισε. Φυσικά και υπάρχουν email. Όταν γίνεται μία διαπραγμάτευση, υπάρχουν email, βέβαια, ανταλλαγή email. Και δεν κρατάμε ένα email. Όταν μαλώνεις με ένα φίλο σου, δεν τα ανταλλάσσει ένα email, μαλώσαμε. Τέλος, ανταλλάσσει. Βεβαίως και κάναμε. Της Νέας Δημοκρατίας, όχι. Κάναμε πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Η τελευταία κρατάει πόσους μήνες που δεν την κλείσαμε και η προηγούμενη κράτησε 6 μήνες. Ναι. Λένε τώρα στην Κύπρο ότι έφυγε η Τρόικα γιατί θα τους πέραν τα σπίτια. Και εμάς πόσες φορές έφυγε η Τρόικα. Ναι. Γιατί δεν τα βρίσκαμε. Mm-hmm. Και κάναμε πράγματα. Πώς δεν κάναμε. Αν είναι δυνατόν. Έγιναν πάρα πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Θα δείτε σε λίγο καιρό. Που μακάρι να τα καταφέρουν οι άνθρωποι. Θα δείτε σε λίγο καιρό. Ήδη αρχίζουν και φεύγουν τα χαμόγελα, οι ειρωνίες και τα στυλάκια, τα περίεργα. Οι διαπραγματεύσεις με τους ξένους εταίρους δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Έχω ένα φίλο μου διπλωμάτη, ο οποίος μου λέει ότι οι Ευρωπαίοι έξω εκεί έχουν ένα συσκοτώνουμε, είναι δολοφόνοι με χαμόγελο. Ναι. Σου λένε ναι, φωτογραφίζονται, δίνουν χειραψίες, ανταλλάσσουν τα χέρια, αγκαλιάζονται, φιλιούνται και μόλις φεύγεις κάνουν αυτό που θέλουν εκείνοι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να βρει το σημείο που θα αρχίσει να συζητάει με τους Ευρωπαίους για να βρεθεί μια λύση. Ναι. Και εμείς μετά, μακάρι να γίνει, μαζί τους είμαστε. Αλλά... Λέτε δηλαδή ότι πρέπει να γίνουν βήματα συμβασμού και από τις δύο τις πλευρές. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό λέτε. Μα αυτό δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα, έχω ένα μήνυμα από τον κύριο Χρήστο για να κλείσουμε, γιατί τελείωσε και ο χρόνος, κυρία Γραμμαλή. Ότι υπήρχαν, λέει, πάρα πολλοί νεοδημοκράτες που ήθελαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ψήφισαν εξαιτίας κάποιων προσώπων στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή υπήρξε απογοήτευση από διάφορα ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και διώξατε τον κόσμο, λέει. Εντάξει, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεται ο κύριος. Ναι, δεν λέει ονομαστικά. Ναι, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω. Ωστόσο, είναι πέρα από πρόσωπα η Νέα Δημοκρατία. Θα μπορούσε να ψηφίσει τους υποψηφίους εκείνους που θεωρεί ότι μπορούν να τον αντιπροσωπεύσουν καλύτερα μέσα στο κοινοβούλιο. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για εγώ. Αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και μιλήσατε με αρκετή ειλικρίνεια, θα έλεγα. Και να σας ευχηθώ καλή δύναμη στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά για τη χώρα. Αυτή είναι η ευχή που πρέπει να κάνουμε όλοι. Όλοι. Πέρα από κομματικές προτιμήσεις και πολιτικές προτιμήσεις και προσωπικές προτιμήσεις σε πολιτικά πρόσωπα. Βεβαίως. Να πάει καλά η νέα κυβέρνηση για να ωφεληθεί ο ελληνικός λαός. Κυρία Καραμαλή, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.